Στο 0-0 έμειναν Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης και Ορέστης Ορεστιάδας στο ντέρμπι κορυφής της 16ης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία της Ευσεύρου. Με δύο αγωνιστικές να μένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο Ορέστης κράτησε με αυτή την ισοπαλία τη διαφορά από τη δεύτερη θέση για τον Ιπποκράτη στους 7 βαθμούς. Ορέστης και Ιπποκράτης είναι και οι δύο ομάδες που έχουν κλειδώσει και μαθηματικά τη συμμετοχή τους στα play-off που θα κάνουν πρεμιέρα στις 26 Μαρτίου, με τις άλλες δύο θέσεις να παίζονται ακόμη. Το κυριακάτικο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων στη Δραγάνα παίχτηκε με βροχή στο πρώτο ημίχρονο και με καλό καιρό στο δεύτερο, με τον αγωνιστικό χώρο πάντως να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και να μην δυσκολεύει λεπτό τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όπως συνέβη και σε όλα τα πρωταθλήματα σε όλη τη χώρα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης κυριάρχησαν οι δυνατές μονομαχίες, με τις δύο ομάδες να έχουν μοιρασμένες ευκαιρίες και μόνο το γκολ να λείπει από τον ντέρμπι αυτό. Το πρώτο μέρος δεν κύλησε ανέμακτα για τους δύο προπονητές, καθώς προχώρησαν σε τρεις αναγκαστικές αλλαγές, μία ο Ορέστης και δύο ο Ιπποκράτης. Πιο σοβαρός από όλους φαίνεται πως ήταν ο τραυματισμός του τερματοφύλακα του Ορέστη Παναγιώτου, ο οποίος χτύπησε άσχημα στο γόνατο σε μία έξοδο που έκανε, κατά την οποία συγκρούστηκε με το Δεδελούδη. Ο γκολκίπερ του Ορέστη αντικαταστάθηκε από το Δουλούδη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Εκτός αγωνιστικού χώρου όμως βγήκε και ο Δεδελούδης με το φινάλε του ημιχρόνου, ο οποίος επίσης υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Αυτή ήταν η τρίτη αναγκαστική αλλαγή για τον Γιώργο Μαρασλή, καθώς είχαν προηγηθεί εκείνες του Ποπότη και του Ευστρατιάδη στο πρώτο μέρος. Στο αγωνιστικό τώρα καθαρά κομμάτι του αγώνα, ο Ιπποκράτης απείλησε πρώτος με την κεφαλιά του Ποπότη να φεύγει out στο 3. Στο 6 θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία για τον Ορέστη, με τον Ανδρεάδη να μην μπορεί να βρει την μπάλα σε γύρισμα του Χριστοφορίδη μέσα στην περιοχή. Στο 20 ο Παναγιώτου και ο Δεδελούδης θα συγκρουστούν σφοδρά μέσα στην περιοχή. Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών από τον γιατρό της συνάντησης, θα διαπιστωθεί ότι ο Παναγιώτου δεν μπορεί να συνεχίσει, με τον αρχηγό του Σταματόπουλο και τον επιθετικό του Ιπποκράτη Πιλτικάκη να τον βοηθούν να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στη θέση του Παναγιώτου πέρασε ο Δουλούδης, ενώ ο Δεδελούδης άντεξε μέχρι την ανάπαυλα όταν και αντικαταστάθηκε. 4 λεπτά μετά από Πόδης και Ευστρατιάδης, που είχαν επίσης προβλήματα τραυματισμού ο πρώτος, ενώ ένιωσε αδιαθεσία ο δεύτερος, αποχώρησαν επίσης. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Λαζαρίδης θα απειλήσει με κεφαλιά, αλλά ο Στεφανίδης θα μπλοκάρει. Το δεύτερο μέρος θα ξεκινήσει με τον Ορέστη να απειλεί, με τον Σταματόπουλο να στέλνει την μπάλα out με κεφαλιά στο 48. Την ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Λαζαρίδη στο 62. Στο 68 σου του Χριστοφορίδη μπλόκαρε ο Στεφανίδης. Στο 73 θα χαθεί η σημαντικότερη ευκαιρία στο παιχνίδι για τον Ορέστη, με τον Λαζαρίδη να τους περνάει όλους μαζί και τον τερματοφύλακα, αλλά να σημαδεύει το δοκάρι. Στο 76 ο Ιπποκράτης απάντησε στα δοκάρια με μακρινό σουτ να σταματάει στο οριζόντιο του Δουλούδη. Στην επαναφορά ο Ιπποκράτης ζήτησε πέναλτι για χέρι, αλλά ο διαιτητής έδειξε παίζεται. Διαιτητής της συνάντησης ήταν ο κύριος Κοστούλας, με βοηθούς τους κυρίους Βασιλόπουλο και Κοτσόπουλο. Να ευχηθώ περαστικά στον παίκτη του Ιπποκράτη, όπως και στο δικό μας τον παίκτη που τραυματίστηκαν. Ελπίζω να μην είναι σοβαρά και να επανέλθουν γρήγορα τα παιδιά. Το παιχνίδι το περιμέναμε έτσι, ότι θα έχει δυνατές μονομαχίες, ένα ντέρμπι μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Θεωρώ ότι στον πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν και τόσο καλοί. Όχι ότι κινδυνέψαμε, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα σωστά. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι μπήκαμε ακόμα καλύτερα. Είχαμε την κυριαρχία, χάσαμε αρκετές τελικές προσπάθειες. Εκεί νομίζω ότι το παιχνίδι θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Τι να πούμε, συνεχίζουμε. Έλειψε κάτι σήμερα, ήθελες κάτι παραπάνω? Η τελική προσπάθεια, αυτό ήταν. Η τελική προσπάθεια. Βγάλαμε αρκετές ευκαιρίες μπροστά στην περιοχή τους, μπροστά στον τερματοφύλακά τους, αλλά δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Καθαρό μυαλό για να τελειώσουμε τη φάση. Δύο μάτς μένουν και μετά, για το πρωτάθλημα αναφέρομαι, δύο μάτς μένουν και μετά play-off. Ιδιαίτερη κατάσταση φέτος, δεν την έχουν ξαναβιώσει οι ομάδες. Δεν είχαμε ξανά play-off, τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια που θυμάμαι. Πώς προετοιμάζεστε για αυτά και τι μπορούμε να περιμένουμε? Έτσι είναι, από εδώ και στο εξής, νομίζω για τρεις εβδομάδες θα παίζουμε Κυριακή Τετάρτη. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Σίγουρα οι παίκτες δεν έχουν συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έχουμε μεγάλο ρόστερ, γι' αυτό πήραμε αρκετούς παίκτες για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό και να είναι όσο το δυνατόν έτοιμοι οι παίκτες που θα μας βοηθήσουν και στα μπαράζ Ευσεύρου και στην μπαράζ Ανόδου αργότερα. Στόχος και το κύπελο? Βέβαια, στόχος είναι το κύπελο και το πρωτάθλημα και η Άνδος φυσικά. Είμαστε μέσα στους τρεις στόχους, θα τα προσπαθήσουμε όλα να τα κατακτήσουμε. Πώς είναι ο Παναγιώτου? Ο Παναγιώτου, από ό,τι δεν είναι σε καλή κατάσταση,
ξέρω ακόμα τι είναι, αλλά νομίζω τραυματίστηκε σοβαρά. Θα το δούμε τώρα και τις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε. Το παιχνίδι ήταν δυνατό, είχε πολλές δυνατές φάσεις, υπήρχε πάθος, ένταση, ήταν κάτι αναμενόμενο. Θεωρώ όμως ότι η ομάδα μου ίσως θα μπορούσε να έχει πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τι έλειψε σήμερα από αυτό για να πάρει λοιπόν το καλύτερο αποτέλεσμα? Νομίζω ήμασταν αρκετά καλοί σήμερα. Δυσκολεύσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο, τον πιέσαμε, είχαμε καλά τρεξίματα. Θεωρώ ότι η τακτική αυτή που είχαμε μας βγήκε. Εντάξει, σίγουρα έπαιξε και πιστεύω ρόλο το άγχος το οποίο είχε ο αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να τελειώσουμε αυτές τις φάσεις που είχαμε πει όλη την εβδομάδα, ότι σίγουρα θα έχουμε κάποιες φάσεις μπροστά και θα πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί. Σίγουρα και η τύχη λίγο δεν μας βοήθησε. Η διαδικασία με τα play-off είναι μια καινούργια διαδικασία. Νομίζω ότι είναι καλή. Νομίζω ότι είναι καλό ότι θα γίνουν και κάποια παιχνίδια παραπάνω, γιατί οι ομάδες είναι λίγες και το αριθμός των παιχνιδιών στο κανονικό πρωτάθλημα είναι μικρός. Οπότε θεωρώ ότι είναι καλό. Τώρα από εκεί και πέρα τι να περιμένετε. Εντάξει, σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αν υπήρχαν κάποιες, θα πω, πιο σωστές μάλλον, συγγνώμη, αποφάσεις. Εντάξει, θα πω αυτό το κλισέ που λέμε όλοι, ότι δεν είναι καλό να ασχολούμαστε, αλλά η ομάδα μας έχει αδικηθεί σε κάποια παιχνίδια. Και αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι η βαθμολογία στην Αλφα Εύρου έχει καθοριστεί κατά πάρα πολύ μεγάλο ρόλο από τη διαιτησία. Εμείς θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Είμαστε μέσα στους στόχους τους οποίους έχουμε. Θεωρώ ότι η ομάδα θα δείξει το ανάλογο πρόσωπο με αυτό που έχει δείξει σε όλο το πρωτάθλημα. Θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στην αντίπαλη ομάδα που έγινε ένα καλό, δυνατό παιχνίδι. Όπως είπες και εσύ, έλειψε μόνο τον γκολ. Το παιχνίδι πήγε στη δύναμη και λόγω βροχής και επειδή είναι ντέρμπι και κανένας δεν ήθελε να χάσει. Υπήρξαν πολλές διακοπές και δεν μας άφησε να δώσουμε έτσι καλό ρυθμό όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, δεν είμαστε ευχαριστημένοι που δεν κερδίσαμε, αλλά όταν δεν κερδίζεις δεν χάνεις κιόλας. Οι αναγκαστικές αλλαγές, οι πολλές διακοπές δεν μας βοήθησαν και πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Είστε μέσα και στους δύο στόχους. Είστε πρώτοι βέβαια στο πρωτάθλημα. Θα έρχονται και τα play-off. Είστε στα προημιτελικά του κυπέλου. Ευχαριστημένος στην πορεία μέχρι στιγμές? Εντάξει, σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι. Το πρώτο βήμα το έχουμε κάνει. Εντάξει, εμείς κοιτάμε λίγο πιο ψηλά. Θέλουμε εννοείται να πάμε στα μπαράζ και εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το κύπελο είναι ένα θεσμό, επειδή θα γίνει και στην έδρα μας φέτος με τα 100 χρόνια της Ορεσιάδας. Είναι κάτι που το θέλουμε πολύ. Σε δεύτερη μέρα βέβαια, αλλά είναι τώρα το παιχνίδι της Τετάρτης που θα κοιτάξουμε εκεί να δώσουμε καλύτερο σε αυτό. Στα play-off φέτος μια ιδιαίτερη διαδικασία, δεν το έχουν συνηθίσει οι ομάδες εδώ του νομού. Πού θα κρυθεί αυτός που θα πάρει την πρώτη θέση για την πρόκριση στα μπαράζ ανόδου? Εντάξει, είναι καλό αυτό γιατί θα έχουμε και καλά παιχνίδια όποιος βγει πρώτος για τα μπαράζ. Πιστεύω όποιος είναι πιο έτοιμος. Έχει στη διάθεση τους περισσότερους παίκτες, γιατί εμείς εντάξει έχουμε ένα καλό ρόστερο γεμάτο. Σήμερα είχαμε κάποιες απουσίες. Θα κριθείς να είμαστε σοβαροί. Φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες παίξαμε πολύ δυνατά. Το παιχνίδι όντως φαινόταν θα κριθεί στο ένα γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας μου. Δεν ήρθε το γκολ εν τέλει. Συγχαρητήρια και στον αντίπαλο, συγχαρητήρια και στους συμπαίκτες μου. Ήταν ένα ντέρμπι μετά όλα του νομίζω. Παρόλο που η διαφορά είναι μεγαλύτερη από τον Ορέστη, είστε μέσα και στον στόχο του πρωταθλήματος και είστε μέσα και στον στόχο του κυπέλου. Είστε ευχαριστημένος μέχρι στιγμή από την ομάδα και αν θα μπορούσε να ήταν πιο ψηλά ο Ιπποκράτης στο πρωτάθλημα? Σίγουρα η ομάδα έχει ήδη εκπληρώσει τον στόχο που τέθηκε στην αρχή. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την πορεία. Κοιτάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε όπου μπορούμε πιο ψηλά και στις δύο διοργανώσεις, και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα αυτό ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι και για το κύπελλο και για τα play-off από εδώ και πέρα να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας και θα δούμε πώς θα πάει. Πού θα κρυθεί ο νικητής στα play-off? Είναι διπλά τα παιχνίδια στον play-off, οπότε μπορούν να υπάρξουν πολλές ανακατατάξεις στη βαθμολογία. Θα κρυθεί στο ποια ομάδα είναι καλύτερα προετοιμασμένη και στο ποια ομάδα θα έχει και την ψυχική και τη σωματική δύναμη μέχρι το τέλος, μετά από όλα αυτά τα παιχνίδια τα δύσκολα.